Όπως όλοι ξέρουμε, ο ελληνικός έρωτας είναι ο έρωτας μεταξύ ανδρών και συγκεκριμένα η παιδεραστία. Η παιδεραστία στα ελληνικά κείμενα αναφέρεται συνήθως σαν αγνός και αφιλοκερδής έρωτας μεταξύ ενός μεγαλύτερου και ενός νεότερου και φαίνεται ότι ήταν περισσότερο διαδεδομένη στην πλούσια και αριστοκρατική τάξη παρά στα λαϊκά στρώματα. Στην Ελλάδα, αν και η παιδεραστία ήταν απαγορευμένη από τον νόμο, στις περισσότερες πόλεις εισχώρησε τόσο μέσα στα ήθη, ώστε κατόρθωσε να εκτεθεί στη δημοσιότητα και να γίνει αντικείμενο εκτίμησης και υμνολογίας. Ο ίδιος ο Πλάτων τη χρησιμοποίησε σαν σημείο αναγκαίας αφετηρίας για τη φιλοσοφική πορεία προς τη γνώση. Πολλοί Έλληνες εξάλλου υπερηφανεύονταν για το γεγονός ότι η ομοφιλοφιλία τιμόταν σε αυτούς περισσότερο από πουδήποτε αλλού και ακόμα υποστήριζαν πως άλλοι λαοί την είχαν διδαχθεί από αυτούς. Ο Ηρόδοτος βεβαιώνει πως αν οι Πέρσες επιδίδονταν στον έρωτα των αγοριών ήταν γιατί το είχαν μάθει από τους Έλληνες. Και ο Ξενοφών στην Κύρου παιδεία λέει στον Κύρο: «Θέλεις να προτρέψεις τις ελληνικές συνήθειες σε αυτόν τον νέο τον πλαγιασμένο κοντά σου επειδή είναι ωραίος?» Οι Έλληνες πίστευαν ότι η παιδεραστία ήταν μια συνήθεια που είχε αποκτηθεί σχετικά πρόσφατα. Στο διάλογο «Οι έρωτες» που αποδίδεται στον Λουκιανό, ο υπερασπιστής του έρωτα των αγοριών αναγνωρίζει πως ο έρωτας αυτός δεν είναι και τόσο παλιός. Στις παλιότερες εποχές, οι έρωτες μεταξύ των ανδρών ήταν άγνωστοι. Τότε ήταν ανάγκη να σμίγουν οι άνδρες με τις γυναίκες για να εμποδιστεί η έκλειψη της ανθρώπινης φυλής. Ο έρωτος των αγοριών αναπτύχθηκε με τη φιλοσοφία. Ας μην κατηγορήσουμε λοιπόν σαν άθλια και κακή εφεύρεση κάτι που δεν υπήρχε εξ αρχής. Ας πούμε πως τα αρχαία έθιμα ήταν αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητας. Οι κατοπινές εφευρέσεις του ανθρώπινου πνεύματος όμως πρέπει να έχουν για μας μεγαλύτερη αξία. Στον ερωτικό του Πλούταρχου, αντίθετα, ένας υπερασπιστής του έρωτα ανδρών και γυναικών λέει: «Ο παιδεραστικός έρωτας είναι σαν ένας γιος που γεννήθηκε αργά, από γονείς πολύ ηλικιωμένους. Ένα παιδί του σκότους που γυρεύει να διώξει τον νόμιμο έρωτα, τον πρεσβύτερό του. Πραγματικά, χτες ή προχτές είναι που γλίστρησε κρυφά μέσα στα γυμνάσια, χάρη σε αυτές τις ασκήσεις για τις οποίες οι νέοι γδύνονται και μένουν ολόγυμνοι. Απαλά στην αρχή χάιδεψε και αγκάλιασε τα γόρια, ύστερα σιγά σιγά μέσα στις παλέστρες του φύτρωσαν τα φτερά και δεν μπορεί πια να το συγκρατήσει κανείς. Και να που τώρα βρίζει και κυλάει στη λάσπη τον συζυγικό έρωτα». Συχνά η παιδεραστία στην Αθήνα ταυτίστηκε με τον έρωτα για την ελευθερία και το μίσος εναντίον των τυράννων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης αυτής ήταν το περίφημο ζευγάρι των τυρανοκτώνων, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων, που σκότωσαν τον Ιππία και τον Ήπαρχο και θεωρήθηκαν απελευθερωτές του λαού. Τον ομοφιλοφιλικό έρωτα ύμνησαν πολύ αρχαίοι Έλληνες ποιητές. Ο Σόλων λέει σε ένα ελεγιακό δίστιχο: «Λατρεύουν τα γόρια στα χρόνια της λουλουδιασμένης τους νιώτης. Αγαπάνε τη γλύκα των μυρών και των χιλιών τους». Αβρίβες ο